Και επειδή χτες γιόρτασαν οι τρεις ιεράρχες και σκέφτομαι και λέω, έτσι πάλι και πάλι μου έρχονται στο μυαλό, τι υπέροχα πράγματα έκαναν στη ζωή τους αυτοί οι τρεις υπέροχοι άνδρες. Απλά, μικρά, μεγάλα, όμορφα, τι δεν έκαναν. Ο Μέγας Βασίλειος που έμεινε το παράδειγμα της αγάπης και της προσφοράς, που παγκόσμια ακόμα καθορίζει το σύμβολο της προσφοράς που το γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έμεινε στη δικιά μου καρδούλα με εκείνη την περίφημη φράση που είπε και έλεγε ακόμα και όταν τον είχαν στην εξορία και απέθανε εκεί στην εξορία. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Εξορία ήταν, κακουχίες, προβλήματα, εξασθένεις του εαυτού του και απέθανε ο καημένος από όλα αυτά. Και όμως μέχρι το τέλος έλεγε τη φράση «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Να δοξάζω το Θεό τον δοξάζω για όλα, για όλες τις αφορμές και τις αιτίες. Και όταν του έλεγε ο διάκος του «Άρε δεσπότη μου, άρε πάτερ μου, τόσα και τόσα σου έκαναν και εσύ συνεχίζεις να δοξάζεις το Θεό». «Ναι παιδάκι μου, δόξα το Θεό για όλα». Τι όμορφο να το ζούμε κι εμείς έτσι. Τι όμορφο να τα αντιμετωπίσουμε κι εμείς έτσι και να λέμε για όλα δόξα το Θεό. Γιατί όλα είναι του Θεού και όλα έχουν τη χάρη τους και την ευλογία τους. Περισσότερα μαθαίνουμε μωρά από τα δύσκολα. Περισσότερα μαθαίνουμε από τα δύσκολα παρά από τα εύκολα. Τα εύκολα και τα γλέντια είναι λέει να περνάμε καλά εδώ κάτω στη γη και τα δύσκολα είναι να περνάμε με γλέντια πάνω στον ουρανό. Άιντε, έτοιμοι να είμαστε όλοι. Και εδώ να γλεντάμε. Το θέλει ο Θεός. Αλλά κυρίως να μαζεύουμε πλούτο στην ψυχή μας και στην καρδιά μας για να γλεντήσουμε στον ουρανό. Έτσι θέλω κι εγώ. Και εδώ γλεντάω, ναι, και εδώ, και εδώ, και εδώ γλεντάω. Αλλά περισσότερο προσπαθώ κι εγώ να βρω την άκρη, να ετοιμαστώ, να έχω γλέντια για τον ουρανό. Άιντε, καλή Κυριακή σήμερα.